Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκία ή αλλιώ το πώ έγινε έτσι, ρευόδι. Είσαι στευγενέστατο, ευχαριστώ πολύ, δεν κάνει τίποτα. Σαν σήμερα, το 1881, ο Άρθρουρ Κόναν Ντόιλ ξεκινάει τη συγγραφή του Σπουδή στο Κόκκινο, την πρώτη ιστορία με ήρωα τον μυθικό Σέλοκ Χόλμ, του χαρακτήρα που ζωντάνεψε, βγήκε από τι σελίδε του Ντόιλ και εγκαταστάθηκε στην Baker Street στον αριθμό 221B σχεδόν στην πραγματικότητα. Το 1851, σαν σήμερα θα γεννηθεί ο ποιητή και διηγηματογράφο. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, γνωστότερο έργο του «Η Φώνησα, και το δεύτερο μέρος του βεβαίως το «Τηλεφώνησα». Το 1877 ο γερμανοαμερικανός μηχανικός Εμίλ Μπέρλινερ εφευρίσκει το μικρόφωνο που μαζί με το μεγάφωνο συμπλήρωσε το εύρος της γάμας των αναγκών μα σε μέγεθος πρώτων συνθετικών. Σαν σήμερα το 1904 θα γεννηθεί ο συγγραφέας Ηλίας Βενέζης. Είπε ο Βενέζης «Ο άνθρωπος αγαπά να χτυπά όσους του μοιάζουν. Αγαπά να σκοτώνει τον όμοιό του. Το 1924 το τραγούδι γενεθλίων Happy Birthday to You δημοσιεύεται για πρώτη φορά στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τι έγραψε εκεί? Ένα τραγούδι γενεθλίων. εσύ Σε κάτι άξιο λόγου τη προκοπή δεν μπορεί να κάνει. Ναι, για περίμενε. Υπολογίζεται ότι ανά πάσα στιγμή το Happy Birthday to You τραγουδιέται σε 17.000 περιπτώσεις ανά τον κόσμο. Στις 4 Μαρτίου του 1943, μεσημέρι, με τον ήλιο Ντάλα, γεννήθηκε ο Λούτσιο Ντάλας, διάσημος Ιταλός τραγουδοποιός, ο οποίος εξάντλησε την ικανότητά μας να λογοπαίξουμε με το επίθετό του και με το ρήμα του ορισμένε φορέ και μπορείστε. Επισήμω το τερματίσαμε. Σαν σήμερα το 1966 ο Τζον Λένον θα δηλώσει για του Beatles: Είμαστε πιο δημοφιλεί και από το Χριστό, προκαλώντα έτσι μεγάλε αντιδράσει στι Ηνωμένε Πολιτείε και κρυφογελάκια στου Βουδιστέ και του Ινδουιστέ. Το 1968 θα γεννηθεί ο Πάο Διήμερο για μπάνια: Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε την οικιακή μου βοηθό, την κυρία Τάνια, ο απόγονο του ήρωα των Καρπαθίων, ο πολιτικό εξόριστο δύο ετών. Ο κληρονόμος της ελληνικής πρωθυπουργίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν σήμερα το 2006 θα φύγει από τη ζωή η Μαρία Πλητά, χωρί αλφαστερητικό. Καθαρή και μοσχοβολιστή. Ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτηδα με 25 ταινίε στο ενεργητικό τη. Στι 4 Μαρτίου του 2010 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Αμερικανική Βουλή αναγνωρίζει ω γενοκτονία τη σφαγή των Αρμενίων από του Τούρκου το 1915. Οργισμένη είναι η αντίδραση τη Άγκυρα. Ναι, αγαπητοί μου, θυχτήκατε κιόλα. Η λέξη φταίει, όχι το χειμένο. Αίμα. Αν σα λείπουν οι δικαιολογίε, να λέτε ότι δεν ήταν νεκροί, ήταν ηθοποιοί. Έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχημένη δικαιολογία εσχάτω. Το 2019, σε ηλικία 53 ετών, θα φύγει από τη ζωή ο Λουκ Πέρι, Αμερικανό ηθοποιό που έγινε γνωστό μέσα από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Beverly Hills. 90-210. Και όχι αυτό δεν είναι πληθυσμό, αλλά ταχυδρομικό κώδικα. Πώ δεν είχαν για τίτλο τη σειρά τον αριθμό εγγραφή του στο κτηματολόγιο. Αυτά είχαμε ακροατή μου και σήμερα για άλλα να κάνει υπομονή μέχρι αύριο. Έω τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί αύριο να είσαι εσύ ο άνθρωπο που εσύ ναι, μεν θα θέλει να κάνει μόνιμε διακοπέ, αλλά δυστυχώ θα είναι το οικογενειακό σα χόμπι, μωρέ, να κυβερνάτε χώρε.